Κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, κύριε Δημοτικέ Σύμβουλε, κύριε Πρόεδρε της Τοπικής Κοινότητας Χιλιομοδίου, κύριε Διοικητά της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, κύριοι Πρόεδροι των Δασικών, Αγροτικών και Ιγετικών Συλλόγων Χιλιομοδίου, κύριοι Πρόεδροι των Εθελοντικών Ομάδων Αθηκίων, Γαλατακίου, Κορίνθου, Σολυγίας και Κυνηγετικού Συλλόγου Κορίνθου. Φίλες και φίλοι, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας στη σημερινή κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και να σας ευχηθώ προσωπικά και εκ μέρους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να έχετε ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό χρόνο. Κλείνοντας 7 χρόνια προσφοράς κοινωνικού έργου στον τόπο μας, το Σωματείο μας συνεχίζει την πορεία του πιστό στο καθήκον του. Και έτσι θα σας πω με δύο λόγια τα τεκτενόμενα στην περασμένη χρονιά, την περασμένη αντιπυρική περίοδο. Προβήκαμε σε 30 επιχειρήσεις για κατάσβεση πυρκαγιών σε δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις. Και αν σκεφτείτε ότι οι πυρκαγιές στο νομό μας, σύμφωνα με τα στοιχεία του κυρίου Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορινθίας, ήταν 114, οι λιγότερες από κάθε άλλη προηγούμενη χρονιά, τότε είμαστε εκεί στο 1/3 των πυρκαγιών του νομού μας για να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Προβήκαμε σε απεγκλωβισμό οχημάτων λόγω χιονόπτωσης, προβήκαμε σε πλήσιμο οδών, πλατιών, σχολείων, αγωγών, ομβρίων, υδάτων στο χωριό μας, ποτίσαμε πάνω από 10 φορές όλα τα φυτά που ήταν στους δρόμους του τέος Δήμου Τενέας και στην οδό προς τη Φανερωμένη. Μεταφέραμε νερό σε τοπικές κοινότητες στην περίοδο του καλοκαιριού μετά από εντολή του υπεύθυνου αντιδημάρχου και τέλος συνδράμαμε το έργο του Δήμου κατά τη διάρκεια της τελευταίας κακοκαιρίας κάνοντας συνεχείς περιπολίες όταν τα φαινόμενα ήταν έντονα και σε εξέλιξη. Για να επιτευχθούν όλα αυτά, όλα τα μέλη της επιχειρησιακής ομάδας έδρασαν με πάθος, ομαδικό πνεύμα και αγάπη για τον τόπο μας και τον συνάνθρωπό μας. Ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά για την άψογη συνεργασία την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου και ιδιαίτερα τον Διοικητή κύριο Πουρναρά, τον οποίο συγχαίρω και προσωπικά για τον άψογο σχεδιασμό της αντιπυρικής περίοδου και των επιχειρήσεων κατάσβεσης, για τον ανθρωποκεντρικό τρόπο διοίκησης προς το προσωπικό του. Και η ιστορία, κύριε Διοικητά, να είστε σίγουρος ότι θα γράψει ότι επί διοίκησης Γεωργίου Πουρναρά είχαμε τις λιγότερες φωτιές στο νομό Κορινθίας. Ευχόμαστε και στο νέο σας πόστο καλή επιτυχία, μια και μάθαμε ότι από την καινούργια χρονιά θα είστε σε άλλη υπηρεσιακή μονάδα. Φεύγετε με την αγάπη μας και τις ευχαριστίες μας για το έργο σας στο νομό μας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δήμαρχο Κορινθίων για την υλική και ηθική συμπαράσταση και παρένθεση και για την πρότασή του να έρθει μια υπηρεσία του Δήμου στο χωριό μας, τη ΔΕΙΑΚ. Θα βοηθήσει πάρα πολύ το χωριό μας μια υπηρεσία να υπάρχει εδώ και με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τον αντιδήμαρχο τον κύριο Δράκο και μέλος του συλλόγου μας για τη συνεχή προσφορά του στο έργο του Σωματείου και την προσκόλλησή του στους σκοπούς του. Τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου τον κύριο Χωσκικίδη για τη σημαντική συμβολή του στη δημιουργία του Σωματείου μας. Τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας τον κύριο Μπίτζο, ο οποίος βρίσκεται δίπλα μας όποτε τον χρειαζόμαστε. Και τους φίλους, εθελοντές της εθελοντικής ομάδας των Αθηκίων, της Ολυγίας, του Γαλατακίου, της Κορίνθου και του Κυνηγετικού Συλλόγου και τον φίλο τον Μπάμπη, τον Δήμα του Κυνηγετικού Συλλόγου Τενέας που παλεύουν όλοι ανιδιωτελώς για την προστασία του τόπου μας και του περιβάλλοντός μας και που βρίσκονται δίπλα-δίπλα στους τόπους πυρκαγιάς μαζί μας. Να ευχαριστήσω προσωπικά τους υπέροχους χορηγούς μας, τον κύριο Μιχάλη Μεζίνη, ο οποίος χορήγησε επικοινωνιακό υλικό στο σύλλογό μας, τον κύριο Λάπα Νικόλεο της Γκρίτα Εισαγωγική Έμπορο Ελαιολάδου για την προσφορά ειδών υπόδησης,
τους κυρίους Δήμα Κορδώση, το Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Κορδώση, τον κύριο Δήμα και τον κύριο Σολωμό για την προσφορά ειδών ένδυσης. Τον κύριο Γιώργο Βερδέ, έμπορο ελαιολάδου, επίσης για την προσφορά ειδών ένδυσης. Τον κύριο οικονόμου Κωνσταντίνο για την προσφορά καυσίμου, κίνησης οχημάτων. Και τον κύριο Γκίκα Παναγιώτη, πολυμηχανικό και πολυμήχανο, για τις επισκευές μικρές και μεγάλες επί 24 ώρου βάσεως ήταν δίπλα στο σωματείο μας. Τον κύριο Θωμά Αποστόλου για όλα όσα πρόσφερε και προσφέρει στο Σώστετο. Και τέλος την Οικουμένη και τις Μοναχές της Ιεράς Μονής Φανερωμένης για την πνευματική στήριξη σε εμάς και όχι μόνο. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους στάθηκαν χορηγοί τα προηγούμενα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ όλους όσους συνέβαλαν στη δημιουργία και στο τράνεμα αυτού του σωματείου, τους προηγούμενους προέδρους κυρίους Αθανασάκο Θωμά και Γρηγόρη Καραγιάννη και όλους εσάς τα μέλη που είστε έτοιμοι κάθε στιγμή να προσφέρετε ό,τι χρειάζεστε για να σώσουμε τον τόπο μας, την περιοχή μας και τον ενωμό μας από κάθε καταστροφή. Ευχαριστώ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άψογη συνεργασία μας, τη βοήθεια και την αλληλοϋποστήριξη. Τέλος, θέλω να αφιερώσουμε ένα λεπτό στη μνήμη του μαθητή μου, φίλου μας και φίλου σας και από τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου μας, τον αδικαιοχαμένο και πρόωρα εθνεότητα Παναγιώτη Σκούρτη. Παρακαλώ να σηκωθείτε για ένα λεπτό. Εύχομαι σε όλους σας καλή χρονιά, με υγεία, και τελειώνω να ευχαριστήσω τα Ζαχαροπλαστεία και Χρολόγος για την υπέροχη βασιλόφυτα που μας έχουν. Παρακαλώ πολύ τον κύριο Δήμαρχο να απευθύνει ένα χαιρετισμό εκ μέρους του Δήμου Κορινθίου. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητό Διοικητικό Συμβούλιο, κυρίες και κύριοι, εγώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από τη συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο με το Σώστετο, αλλά και με όλους τους εθελοντικούς συλλόγους εδώ του Δήμου Κορινθίων, που δίνουν τη μάχη, δίνουμε τη μάχη κάθε χρόνο, όχι μόνο στα δικά μας διοικητικά όρια σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά και σε υπόλοιπο νομό, δίνουμε τη μάχη και πετυχαίνουμε κάθε χρόνο όλα τα καλύτερα αποτελέσματα. Να ευχαριστώ τον διοικητή προσωπικά, να τον ευχηθώ να έχει καλή πορεία και διαμέσου του διοικητή της πυροσβεστικής να ευχαριστήσω και όλους πυροσβέστες, αξιωματικούς και απλούς πυροσβέστες, για τον αγώνα που έδωσαν τον προηγούμενο χρόνο, που πράγματι αναφέρθηκε από τον κύριο Πρόεδρο, ότι ήταν η χρονιά που είχαμε τις μικρότερες απώλειες μετά από πολλές δεκαετίες στο Δήμο Κορινθίων αλλά και στο νομό Κορινθίας. Σε ένα νομό και σε ένα Δήμο που έχει μεγάλες δασικές εκτάσεις, που οφείλουμε να τις παραδώσουμε σε επόμενες γενιές, αν είναι δυνατόν, χωρίς να λείψει ούτε ένα δέντρο, ούτε ένα στρέμμα. Το καταφέρνουμε και το καταφέρουμε και τα επόμενα χρόνια. Εμείς σαν Δήμος, όπως κάναμε όλα αυτά τα χρόνια, έτσι και τα επόμενα. Θα είμαστε δίπλα σας και οικονομικά και υλικά, αλλά και με την οποιαδήποτε μορφή βοήθεια, δίπλα σε εσάς που δίνετε κάθε χρόνο τη μάχη, εθελοντικά, χωρίς να σκέφτεστε ούτε τις οικογένειές σας, πολλές φορές ούτε και τη ζωή σας και την ακεραιότητά σας, και δίνει τη μάχη μαζί με τα στελέχη και τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής υπηρεσίας και πετυχαίνουμε αξιοθαύμαστα αποτελέσματα, τα οποία, να ξέρετε, είναι γνωστά σε όλη την Ελλάδα. Γιατί έχουμε την τύχη κάθε χρόνο με την εκδήλωση που κάνουμε στο Φλωράντσο Σκούρα, αυτό να κοινοποιείται και πράγματι αυτή η πληροφορία έχει διακυθεί σε όλη τη χώρα και υπάρχουν μιμήσεις όσον αφορά το μοντέλο που υπάρχει εδώ στο Δήμο μας. Δηλαδή, εθελοντικές οργανώσεις με τη βοήθεια του Δήμου, με τη βοήθεια του απλού κόσμου που είναι πίσω από όλους αυτούς τους εθελοντές, να δίνουμε τη μάχη μαζί με την πυροσβεστική υπηρεσία και να κερδίζουμε κάθε χρόνο. Εγώ είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος κάθε Σεπτέμβρη όταν κάνουμε τον απολογισμό και έχουμε κάτι λίγες, ελάχιστες απώλειες σε δέντρα. Απώλειες που πρέπει να το πούμε και αυτό, κύριε Πρόεδρε, που κάθε φορά πάλι εσείς είστε πρώτοι στις αναδασώσεις, είστε πρώτοι στην προσπάθεια που γίνεται για να δημιουργείτε το πράσινο εκεί που λείπει, είτε με φυσική αναδάσωση, είτε με τεχνική όπου δεν μπορεί.
Καλή χρονιά σε όλους. Να έχετε υγεία, προσωπική, οικογενειακή, να πετύχετε τους στόχους το 2017 και κάθε χρόνο να βρισκόμαστε εδώ και να κάνουμε θετικούς απολογισμούς για μικρές καταστροφές, αλλά και απολογισμούς που θα προβάλλουμε και ένα έργο που έχετε έμεσα προς την κοινωνία σε άλλους τομείς. Γιατί και αυτό είναι εξίσου σημαντικό. Καλή χρονιά σε όλους. Ευχαριστούμε, κύριε. Κύριε Διοικητά, ένα χαιρετισμό. Λοιπόν, εγώ θα ξεπεράσω λίγο τις τυπικότητες και θα μιλήσω στο φίλο τον Κώστη, στο δάσκαλο. Να ευχαριστήσω καταρχήν για τη σημερινή πρόσκληση. Να ευχαριστήσω για τη σημερινή πρόσκληση στη γιορτή αυτή, στην εκδήλωση. Ο Κώστας ανέφερε για κάποια επιτυχία. Ήταν σίγουρα μια επιτυχία όχι της πυροσβεστικής υπηρεσίας, όλων όσων είναι εδώ παρόντες σήμερα και κάποιων άλλων που απουσιάζουν. Και θα ανέφερα τις εθελοντικές οργανώσεις, τις δημοτικές αρχές, αλλά και τους απλούς πολίτες, όλοι όσοι συνέδραμα στο να έχουμε αυτό το άριστο αποτέλεσμα τη φετινή χρονιά. Από βάθος καρδιάς θα ήθελα να ευχηθώ στην εθελοντική οργάνωση του Χιλιομοδίου Σώστεγο, αλλά και σε όλες τις εθελοντικές οργανώσεις, ένα μεγάλο ευχαριστώ απευθύνω για τη σημαντική βοήθεια που έδωσαν, για την άψογη συνεργασία που είχαμε όποτε χρειάστηκε να συνεργαστούμε και να του ζητήσω ένα πράγμα. Με τον ίδιο ζήλο και την ίδια αυταπάρνηση να συνεχίσουν για τα επόμενα χρόνια να είναι υγιείς, να έχουν δύναμη και η πυροσβεστική υπηρεσία θα είναι κοντά τους και θα τους συνδράμει όποτε χρειαστούν τη βοήθειά της και αυτοί να συνδράμουν την πυροσβεστική ούτως ώστε να έχουμε αυτά τα άριστα αποτελέσματα που έχουμε την περσινή περίοδο. Να έχετε πάντα υγεία, να είστε γεροί και καλή χρονιά σε όλους. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μορφήν αναλλοιώτος ανθρωπίνιν προσέλαβες Θεόν ον κατουσίαν πολιές φλάχνε Κύριε. Νόμον εκπληρών περιτόμην θελήσει καταδέχεις αρχήγην όπως παύσεις τα σκιώδη και περιέλεις το κάλυμα των παθών ημών. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε υγεία και λιγότερες φορτιές. Thank you.
μας, του Μιχάλη του Νατουλινάκη, έκλεισε τα 18 χρόνια και έγινε το νεότερο μέλος. Πάντα τυχερός, Μιχάλη μου, μπράβο, στη ζωή σου έτσι να είσαι. Το δώρο μας είναι ένα τάμπλετ 10 ετών για να παρακολουθεί από κοντά και από μακριά τα τεκμενόμενα. Δεν μας δάσατε, μπράβο. Μπράβο, πάντα τυχερός.